Να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Γιάννη Ζαρλαδάνη. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Μεσοχωρίου στην Λασόνα. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, υπομονή, ευχόμαστε και όλα να πάνε καλά, γιατί δοκιμάζεστε πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα. Πάρα πολύ. Πραγματικά είναι δύσκολες στιγμές που περνάμε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Το μόνο θετικό στην όλη ιστορία είναι ότι στο μέτρημα είμαστε όλοι εδώ. Ναι. Εκτός από μια ζωή που χάθηκε και πολύ δικαιωμένο. Δυστυχώς. Που όλοι μας γνωρίζουμε. Εντάξει, είχε προβλήματα υγείας ο άνθρωπος. Ίσως αυτό να ήταν και η αφορμή το μεγάλο κακό. Είναι δύσκολο, δύσκολο πραγματικά, παιδιά. Αυτά τα πράγματα που εμείς τα βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση, όπως γίνονται, ας πούμε, δηλαδή, και ήρθαν στο κεφάλι μας, σε εισαγωγικά. Δεν περιμέναμε σε καμιά περίπτωση, γιατί δεν ήμασταν σεισμογενής περιοχή. Είναι, ή τουλάχιστον δεν μας είχε δώσει, δεν μας είχε συνηθίσει. Εγώ τώρα είμαι κοντά στα 50, δεν, ποτέ, πάνω από 2,5 από 3 ρίχτερ δεν έτυχε ποτέ. Αυτό ήταν πραγματικά ακραίο. Πρόεδρε, ναι. Να σας πω λίγο τώρα. Έγινε λοιπόν αυτό, ξύπνησε ο Εγκέλαδος. Δυστυχώς βρέθηκε η περιοχή στο επίκεντρο των δύο ισχυρότατων σεισμικών δονήσεων. Τώρα όμως είμαστε στην επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα θα έπρεπε, η προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι αυτή, ότι θα έπρεπε ο κρατικός μηχανισμός να έχει ενεργήσει πιο άμεσα και ενδεχομένως πιο οργανωμένα. Διότι ακούω για συνεργεία του δημοσίου να έρχονται και να έχουν ωράριο στις 4 ώρα και να φεύγουν και να αφήνουν στο έλεος του Θεού τους πολίτες. Βλέπουμε αυτά τα αντίσκηνα, τα οποία δυστυχώς είναι προσβολή για όλους σας εκεί πέρα, να ζουν άνθρωποι με αντίσκηνα και παραδίπλα να υπάρχουν οι δομές των λαθρομεταναστών με κοντέινερ πολυτελέστατα. Δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας, πρόεδρε μου? Με προλάβατε και τα είπατε από μόνο σας, αγαπητέ φίλε δημοσιογράφε. Στέφανε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Στέφανος Δαμιανίδης. Στέφανε, ναι, Δαμιανίδης, ναι, να είστε καλά. Γνωστός και μη εξαιρεταίος, πραγματικά. Λοιπόν, η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική. Οφείλω να παραδεχτώ ότι υπάρχει ένας πολύ κακός συντονισμός. Ναι. Πέρασαν μέρες τώρα, έτσι. Σήμερα είναι 8 μήνες, 5 μέρες και δυστυχώς υπάρχει μια αργοπορία που δεν δικαιολογείται. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να φταίει. Ο ένας, βλέπω, ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Ναι. Η κατάσταση είναι τραγική, σας ξαναλέω, και δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί τόσες μέρες και να είμαστε ακόμη άνθρωποι κατά τα 70% να μένουν μέσα στα αυτοκίνητά μας. Στα αυτοκίνητα. Δηλαδή η κατάσταση δεν δικαιολογείται με τίποτα. Η θερμοκρασία το βράδυ σε τι βαθμού φτάνει, πρόεδρε? Χτες ήταν λίγο καλύτερα. Τις πρώτες βραδιές ήταν κοντά στο 0 και 1. Τώρα δεν είχαμε και θέρμανση, δεν μας είχα δώσει ούτε θερμάστρες. Δεν είχαμε ούτε καν σκηνές, να φανταστείτε. Ο σεισμός έγινε κατά τις 12. Περίπου το μεσημέρι, με 12 και 4. Και ενώ κινητοποιήθηκαν όλοι και τρέξαν, υποτίθεται, να δώσουν λύσεις, σκηνές μας βάλουν την επόμενη μέρα, την επόμενη βραδιά, 8 σκηνές για ένα χωριό 400 κατοίκων. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Φτάσαμε να μένουμε μέσα στις σκηνές έως και 20 άτομα, δηλαδή όχι να κινηθούμε, να προφυλαχτούμε από το κρύο. Ο καιρός ήταν πραγματικά παγωνιά. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούμε με κουβέρτες, τις οποίες είχαμε εκτός σπιτιών, γιατί τα σπίτια μας κατά 70% θεωρούνται κατάλληλα, μην κατοικήσουν. Κύριε Ζαρλαδάνη μου, πρόεδρε μου, καμία ΜΚΟ ήρθε να σας βοηθήσει? Εμείς δεν είδαμε κανένα, παιδιά. Εμείς πέρασαν από εδώ η περιφέρεια, πέρασε ο Δήμος, πέρασε ο κύριος Πέτσας. Μας υποσχέθηκαν πραγματικά ότι θα το συντομότερο, σε χρόνο ντεντέ, χωρίς καθυστερήσεις, θα δώσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζεται και θα λυθούν όλα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο πρόχειρες δομές, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, με σκηνές μέσα στο χωριό, οι οποίες σκηνές είναι σε αθλία κατάσταση, ειλικρινά σε αθλία κατάσταση. Δεν μας τιμά αυτή η εικόνα, ούτε αυτό που ζούμε. Είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Δεν μπορεί δηλαδή να στείνονται ολόκληρα χωριά, δεν είμαι ρατσιστής, για ανθρώπους που και αυτοί είναι ψυχές και αυτοί μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημά τους, αλλά δεν μπορεί να στείνονται ολόκληρα χωριά, πολυτελέστατα, οικίσκι, κοντέινερ και όλα τα σχετικά, και εμείς τόσες μέρες τώρα να υποφέρουμε με μικρά παιδιά. Έχουμε μέσα στην δική μου δομή που μένω και εγώ, σε σκηνή, στο αυτοκίνητο μέχρι χτες. Έχουμε 3 παιδάκια που γεννήθηκαν πριν ένα μήνα. Έχουμε ηλικιωμένους. Μπορείτε να το διανοηθείτε. Είναι ακραίο, είναι τρελό.
χάνεται η υπομονή του κόσμου. Δεν μπορώ δηλαδή αυτή τη στιγμή, μέχρι να βάλω τα κλάματα, ειλικρινά, τόσο αθλία η κατάσταση. Δεν μπορώ να το αντέξω εγώ ο κόσμος. Δηλαδή τι άλλο, δεν μπορώ να, παιδιά, να με ξεφύγει η κατάσταση. Προς Θεό, τόσο δύσκολο είναι δηλαδή. Τόσο δύσκολο είναι. Τόσο δύσκολο. Να γίνει μια σωστή κινητοποίηση και ένας καλός συντονισμός. Έχω βραχνιάσει στο να φωνάζω. Μα τι είναι, δεν είναι καλός... κοινωνία τώρα αυτό που μου περί... Δηλαδή αυτό είναι ντροπή, είναι ντροπή μας, είναι ντροπή μας. Πώς να το πω άλλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πρόεδρε μου. Κύριε Δαμιανίδη, άλλο να σας το λέω και άλλο να το δείτε. Βέβαια. Φυσικά, από νοικοκυρέοι άνθρωποι, αγωνιστές, φορολογούμενοι στο κράτος, με υποχρεώσεις και να είμαστε εντάξει σε αυτό και αυτή τη στιγμή να νιώθουμε παραμελημένοι και παραπεταμένοι. Δηλαδή, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Να μην τύχει σε κανέναν, πιστεύω. Πέντε μέρες τώρα οι άνθρωποι στο Μεσοχώρι τους έχουν σε αντίσκηνα, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε. Ούτε καν σε αντίσκηνα. Ούτε καν σε αντίσκηνα. Αγαπητέ μου, ούτε καν σε αντίσκηνα. Γιατί σας λέω, το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχουν κάνει μόνοι τους πρόχειρα καταλήματα. Είναι περιμετρικά του χωριού. Είναι σε αυτοκίνητα. Είναι σε καλύβες. Όπως σας το λέω, σε καλύβες πρόχειρα φτιαγμένες. Είναι σε, επειδή είμαστε αγροτικό χωριό και είναι και κτηνοτροφικό, ξέρετε, εκεί που είναι τα ποιμνιοστάσια υπάρχουν και αυτά τα πρόχειρα καταλήματα, ναι, που μπορείς να πας για λίγο. Ναι. Οι καλύβες, όπως σας αναφέρω, έχετε υπόψη σας. Και μένουν οικογενειακός, δηλαδή μέσα σε ένα, δύο επί τρία, ένα πρόχειρο, ίσως να προφυλακτείς από τη βροχή όταν το έχεις για μια περίπτωση στη δουλειά σου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή πραγματικά... μας λυπεί πάρα πολύ και μας πονάει. Πρόεδρε, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Τι πρέπει να εμείς. Να πούμε πού είναι το κράτος αυτή τη στιγμή. Πού είναι το κράτος, πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να βοηθάνε και να επί της ουσίας να βοηθάνε και να μην υπάρχουν νεογέννητα αυτή τη στιγμή σε αντίσκηνα. Νεογέννητα σε αντίσκηνα. Ηλικιωμένοι άνθρωποι με διάφορα νοσήματα. Και ηλικιωμένοι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά. Αν μπορούσα να σας στείλω φωτογραφίες, δηλαδή... Να το κάνετε. Έχω δύο περιπτώσεις ανθρώπων, ναι, αμαία, ναι, με πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Στρώσαν από κάτω, δηλαδή, στείλαμε σκηνή, έφυγε από τη δομή αυτή την πρόχειρη, τη στείλαμε στο σπίτι γιατί δεν μπορούσε να μεταφερθεί ο άνθρωπος, γιατί είναι με οξυγόνο. Λοιπόν, και το στρώσαν από κάτω, όπως σας το λέω, αγαπητέ μου. Τσουβάλια, δηλαδή, πρόεδρε μου, τσουβάλια, τσουβάλια με σιτάρι για να μπορεί... Να το έχει σαν πάπλωμα, το διανοείστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το γίνεται. Διανοείστε. Είμαστε 2021 που να πάρει και να πάρει και να σηκώσει η ευχή. Πρόεδρε, δηλαδή τόσο μυαλό δηλαδή, θέλει από κάποιον να πει: ελάτε, ποιοι είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα, να σας πάνε σε ξενοδοχεία. Είμαστε για φωτογραφίες, λοιπόν, και για ΕΦΕΑ, ακριβώς όπως σας το λέω. Είμαστε μόνο για να τάζουμε. Όταν είναι να γίνει πράξη, είμαστε δυστυχώς πολύ λίγοι. Κύριε Ζαρλαδάνη, θέλω να μου στείλετε αυτές τις φωτογραφίες. Σας παρακαλώ πολύ να βρούμε έναν τρόπο να φτάσουν στον Focus για να τις αναδείξουμε, για να καταλάβει ο Έλληνας το έσχος αυτό το οποίο έχουμε επιτρέψει και γίνεται επί 5 ημέρες τώρα μετά το σεισμό στην περιοχή. Θέλω να βρείτε έναν τρόπο να μου στείλετε τις φωτογραφίες. Θα κάνω την υπέρβαση, ναι, και παρόλο που είμαι τόσο πολύ φορτωμένος, γιατί δεν σταματώ λεπτό και θα πρέπει να είμαι εντάξει σε αυτόν τον κόσμο εδώ που έχει δεχτεί αυτό το μεγάλο χτύπημα. Ναι. Πιστέψτε ότι θα κάνω την υπέρβαση. Ωραία. Και θα σας στείλω κάποιες φωτογραφίες για να δείτε. Οφείλω όμως και να πω, ναι, ότι υπάρχει μια κινητοποίηση από διάφορους συλλόγους, mm-hmm, από πολλές περιπτώσεις της χώρας, ενημερωτικά τουλάχιστον με τα τηλέφωνα που δέχομαι ανελιπώσεις. Σε αυτά οι Έλληνες δεν μασάμε. Εκεί βάζουμε πλάτη. Ο άνθρωπος, υπάρχει αυτή η μεγαλοψυχία, εκεί βάζουμε πλάτη, και η μεγαλοκαρδία, ναι, που προσπαθούν να μας βοηθήσουν. Να είναι καλά όλοι αυτοί, τους ευχαριστώ και δημόσια μέσα από το ραδιοφωνό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εννοείται... Το βάλω το χέρι, και έτσι, να πω κάτι, κύριε Δαμιανίδη, ναι, κλείνοντας. Ναι. Επειδή ξέρω πραγματικά πόσο άσχημες καταστάσεις έχουν βιώσει και άλλες περιοχές και βλέπω τα αποτελέσματα που υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν χτυπηθεί από τον σεισμό, τον Εγκέλαδο, και έχει πάρει χρόνια, 5-10 χρόνια και δεν έχει τακτοποιηθεί τίποτα. Φοβάμαι, ειλικρινά, εκτός από αυτό που ζούμε, να μην μας ξεχάσουν πολύ γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, να μην μας ξεχάσουν όλοι αυτοί που ήρθαν για φωτογραφίες, που ήρθαν για να μας πούν ότι εμείς είμαστε εδώ για σας και πολύ φοβάμαι μετά ότι θα μείνουμε μόνοι μας. Πρόεδρε, εμείς δεν θα σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, καλά, για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.